Έχω έρθει στο σημείο που μου είπε η Χρύσα να είμαι. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Έρχεται η Χρύσα εδώ, αλλά δεν έχω ιδέα ακόμα ποιο είναι το ιδανικό ραντεβού για εκείνη. Και ξέρω ακριβώς ποιος θέλει γι' αυτό. Κάτσε τον πάρω βιντεοκλήση τώρα. Παίρνω τον Χρήστη τηλέφωνο. Έλα ρε, ακούς. Έλα. Να σου πω, αδερφέ μου, είδα όλο το τσάι με λεμόνι με τη Χρύσα. Και φίλε, δεν έχεις ρωτήσει πουθενά ποιο είναι το ιδανικό πρώτο ραντεβού για εκείνη. Ναι. Ναι, πρέπει να το μάθεις. Θα δω, κάτσε να δω την πάρα. Ναι, μάθε το και ενημέρωσε με. Χρύσα, δεν σε ρώτησα κάτι τσάι με λεμόνι, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για πες. Ποιο είναι το ιδανικό ραντεβού για σένα? Το ιδανικό ραντεβού να πάμε να φάμε κάπου σίγουρα, να με πάει για ψώνια, να με βοηθάει στις δουλειές μου αν έχω κάποια δουλειά, να με πηγαίνει, να έρχεται μαζί μου, να με στηρίζει. Αυτά. Έλα ρε, τι σου είπε. Η Χρύσα μου λέει ότι θέλει να την πάει για φαΐ πρώτα. Ναι. Θέλει να την πάει για ψώνια μετά. Και θέλει για να βοηθάει στις δουλειές της. Τι λες ρε. Κι όμως. Ωραίος μπρο, να ξέρεις το έχω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να την πάω για ψώνια, να την πάω να φάμε και να την βοηθάω στις δουλειές της. Ρε, γι' αυτό μου είπε να έρθουμε γλυφάδα. Αλλά τι δουλειά έχει στην γλυφάδα? Σήμερα θα είμαι ενεργητικός. Δεν θα είμαι καθόλου σκαλωμένος. Να ξεκαθαρίσω από την αρχή αυτού του βίντεο ότι αυτά τα βίντεο γίνονται μόνο και μόνο για να βγουν λίγο οι κοπέλες που πηγαίνουν με ραντεβού από το comfort zone τους. Καμία σχέση με όντως φλερτ κτλ. Είναι καθαρά για το content. Και επειδή γουστάρετε, να κάνουμε κι άλλα. Αλήθεια, stay tuned για αυτό το βίντεο γιατί δεν έχω ιδέα τι μπορεί να με περιμένει συνέχεια. Πόσο είναι? Όσο και να έχει. Είναι 305 ευρώ. Πάω. Τι κάνεις? Πρώτη φορά να τσακώνονται για μένα. Πάνω απ' όλα όμως, σήμερα δεν θα είμαι καθόλου σκαλωμένος. Νάτι παιδιά, νάτι. Πώς είμαι. Καλώς. Πάμε. Το έχω, δεν θα είμαι σκαλωμένος σήμερα. Γεια. Γεια σας. Πήγαμε για το ραντεβού μας. Πήγαμε. Ξέρω ποιο είναι το ιδανικό ραντεβού για εσένα, να το μαντέψω. Για μάντεψε. Δεν μου το είπε ο Χρήστη. Να την πάει για φαΐ πρώτα. Το μαντεύω. Πεινάς. Μα που το ήξερες. Βλέπω την κυλίτσα είναι άδεια. Πάμε. Πάμε για φαΐ. Πάμε για φαΐ. Πού είναι ρε. Έχεις λεφτά γιατί δεν έφερα. Κάτσε, δεν σε ρώτησα τι θες να φάμε. Να σου πω εγώ τι θέλω. Πες μου. Κάνα μπεργκεράκι τώρα καλό θα ήταν. Ιου, ναι, και εμένα δεν μου αρέσει το μπέργκερ. Είναι 2:51. Θέλεις μεσημεριανό, θέλεις πρωινό. Καλά, είναι δυνατόν να βγαίνουμε πρώτη φορά ραντεβού και να μου λες να πάμε για πρωινό, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να τη λέω εγώ να επιλέξει. Πάμε, έχω μαγαζί, έχω βρει. Μας άρεσε, ήδη μας άρεσε τις μαγαζίες. Ξέρω κάτι καλά μαγαζιά εδώ στην Γλυφάδα, έχει το Wingwood, είναι με κοτόπουλο. Ιου! Εντάξει, δεν πάμε. Ούτε κοτόπουλο, ούτε κρέας. Έχει σούσι, σούσι! Ιου! Δεν σ' αρέσει το σούσι? Όχι! Ούτε κοτόπουλο, ούτε κρέας, ούτε ψάρι, τι θέλει ρε μαλακά. Εννοώ αγάπη μου, ναι, πάμε που θέλει. Ωραία μαλακά, έτσι φέραμε ένα λουλούδι κάτι ρε μαλακά. Why are you running? Αυτό είναι για σένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ καλά. Ας πω ήταν κλειστά τα ανθοπολία σήμερα, γι' αυτό δεν κατάφερα. Καταφέρω. Η κίνηση μετράει. Ναι, είδες γι' αυτό. Να σου πω κάτι. Μετά θες να πάμε για ψώνια. Ναι! Θα σου πάρω κάτι. Εννοείται. Πού όμως. Ήταν δεδομένο νομίζω. Ναι, ναι, πάμε όπου θες. Σε όποια μαγαζί και όσα θες. Σε όσα μαγαζιά θες. Τέλειο. Πάμε να. Ορίστε. Ευχαριστώ. Τι να κάτσω, απέναντι τώρα ή δίπλα. Δίπλα. Παρακινούμε δύο πίτσες. Πάρουμε μία μαργαρίτα. Και μία τέτοια. Και μία τέτοια. Τρίτο. Το προσούτο επιφάλα. Χαίρομαι, συμφωνώ. Αυτή είχε σκεφτεί και εσύ. Ναι, ταιριάζει. Μου σε εξαρτάται. Μια και είμαστε σε πιτσαρία τώρα, θέλω να σου πω για το τι πρόκειται να γίνει όταν φτάσουμε 200.000 συνδρομητές. Θα τρελαθείς. Και είμαστε τόσο κοντά. Τόσο. Θα φτιάξω μια τεράστια πίτσα με τα χεράκια μου. Θα την βάλω πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου μου. Τεράστια πίτσα και θα την κάνω delivery εγώ σε έναν τυχαίο συνδρομητή. Θέλω κι εγώ να φάω όμως αυτή την πίτσα. Τι πας? Θα πάω να ζήσω το συνδρομητή. Τι λες? Άμα κάνετε λοιπόν subscribe αυτή τη στιγμή που είναι κάτω από αυτό το βίντεο, θα έρθω μαζί με τη Χρύσα να σας δώσουμε delivery τη μεγαλύτερη πίτσα που μπορούμε να φτιάξουμε. Σωστά? Πόσο έχεις? 197 σχεδόν. Έλα, το έχουμε. Έλα ρε, το έχουμε. Πώς δεν το έχουμε, ρε. Πάμε. Όχι. Μην ξεφεύγεις. Είναι πολύ νωρίς, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το test. Γιατί είσαι τόσο μπιτσάρα, ρε Χρύσα. Δεν μ' αρέσει. Το φάω εγώ. Και αυτό πάρει. Ευχαριστώ. Τέλεια. Δεν ξέρω πώς ξεκινάει έτσι. Έχουμε κι άλλη πιτσά να δοκιμάσεις. Θα τις φάω όλες.
Ωραία, τέλεια. Μιλώνω εγώ τώρα. Για σένα τα πάντα, Χρυσά. Very tips. Είναι tips, άφησα και tips, είδες. Μόνο. Τέσσερα. Καλύτερα. Άλλο ένα. Τέλεια. Με κάνεις περήφανο. Να μην ξεχάσω όμως ότι δεν θα μπορούσα να το κάνω όλο αυτό χωρίς τη βοήθεια της Λεόν. Η Λεόν βάζει συνέχεια καινούργια slots γιατί αγαπάει τους users της. Και αυτό μπορείτε να το τσεκάρετε και μόνοι σας. Αν είστε πάνω από 21 χρονών, πατήστε γρήγορα το link στην περιγραφή. Και έτσι μπορείτε να πάρετε έως 500 ευρώ bonus και 25 free spins στο παιχνίδι Legacy of Dead. Άμα βάλετε τον promo κωδικό που έχω εδώ πέρα. Για την ακρίβεια, το συγκεκριμένο παιχνίδι παίζεται με κέρματα ώστε να είναι λίγο πιο διασκεδαστικό. 4 παρά 4 έχει δουλειά σε 3 λεπτά. Εμείς σε 5 λεπτά θα είμαστε εκεί. Όχι, σε 3 λεπτά θα είμαστε. Θα σε κάνω μην αργήσεις τη δουλειά σου. Έτσι και αργήσω. Έχω χάσει τα δουλειά. Έχεις ένα χαροτάκι. Μπορείς να το... Το βγάλα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν προλαβαίνουμε να πάμε στα μαγαζιά. Πάμε να κάνουμε τη δουλειά της πρώτα και μετά. Και μετά από όλα αυτά έχω μια έκπληξη για το δικό μου ιδανικό ραντεβού. Κοιτάει γυαλιά τώρα. Δεν ξέρω γιατί. Τι σ' αρέσει, τι σ' αρέσει. Λοιπόν, αυτό θέλει. Τι αυτό θέλει. Ναι. Πόσο έχει αυτό. Όσο και να έχει. Να δω, ήθελα. Έχει 350 ευρώ. Εννοείται. Μετά όμως πάμε στη δουλειά σου τώρα, δεν προλάβεις αλλιώς. Θα τα πάρεις όμως. Θα τα πάρω, αλλά μετά. Ξεχάστηκε. Λοιπόν. Πάμε εκεί πέρα τώρα, θα είναι η δουλειά της Χρύσας. Έχει μια φωτογράφηση. Πολύ δύσκολη δουλειά της. Λέω ότι κάνεις καλή δουλειά. Α, καλά. Και μάλλον εκεί πέρα θα βρούμε και τις φίλες της Χρύσας. Δεν ήξερα καν ότι έχει φίλες. Έχει πάει τουαλέτα, έχω έρθει στη φωτογράφησή της, εδώ σε ένα μαγαζί, στο Λαγκόμπι συγκεκριμένα, και έχει πάει να κατουρίσει. Ή να έχει. Αν δεν έχει πάει για κατούριμα. Πιστεύω όμως, Χρήστο, είναι πολύ πιο chill, πολύ πιο cool. Δεν μπορώ να το περιγράψω πόσο περήφανος είμαι για σένα. Είναι εδώ και μια φίλη της Χρύσας, θα τη δείτε σε λίγο. Γιατί τώρα είναι άβαυτη. Τώρα πήγες τουαλέτα. Ναι. Τι έκανες. Περίεργη ερώτηση. Δεν θέλω να απαντήσω. Δεν ήταν σωστή ερώτηση για να την αποφύγει. Δεν ήταν σωστή ερώτηση. Αλλά τι έκανες. Γιατί φεύγουμε! Θα σπάσω όλα, ρε φίλε! Δεν φεύγουμε! Είναι δυνατόν! Όχι, γιατί φεύγουμε! Γιατί αντί για γλυφά δεν πάμε χαλάνδρι! Τι λέει ρε μ***α, έχω χαλάσει ήδη πολύ βενζίνη. Είπες κάτι? Όχι, αγάπη μου, πάμε! Εγώ έχω κανονισμένη έκπληξη στις 6. Τι? Τίποτα! Πήγαινε λίγο μπροστά. Εγώ έχω κλείσει κάτι για τις 6 ώρα, ένα ιδανικό ραντεβού για εμένα. Και πώς θα το προλάβω τώρα, γιατί τώρα είναι 4. Αλλά παιδιά, δείτε μια οπτασία που περπατάει μπροστά. Χρυσά. Σας το είπα, είναι όμορφη. Θες ζελεδάκια? Όχι. Ούτε εγώ. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα κυκλοφόρητό μου που το ηχογράφησα για πλάκα, δεν πρόκειται να βγει. Θυμάμαι τα βράδια που ζω στο δωμάτιό μου. Για σένα τα πάντα θέλω να σε έχω. Έχει το κινητό, παιδιά, συγγνώμη, το ξαβάζω. Δεν σου πω, κοριτσάρα μου. Πες, μαγάπη. Εκεί απέναντι έχει κάτι 50% εκτόσει σε outlet. Πας καλά σε εκτός, θα με πας. Μα είπαμε να πάμε στα μαγαζιά. Ναι, όχι εκτόσει. Και πού, αφού έχει καλύτερε τιμέ. Τι νομίζω ότι είμαι. Δουνεύεσαι να δώσει λεφτά για μένα. Τελικά θέλει, δεν θέλει να την πάω στο stock 50% off προσφορέ. Εγώ ψάχνω τι προσφορέ. Με αυτά τα ραντεβού. Αγάπη μου. Τώρα αλλάζει το πράγμα. Πάμε εκτόσει τώρα. Θα πάμε εκτός, εντάξει. Θα πάμε εκτός. Τώρα μου λέρωσες και την μπλούζα. Τέλεια. Πάμε αυτό τώρα πια μαζί, έτσι, πως είμαστε όμορφοι και δύο. Αλλά είναι. Φάγαμε ντου τώρα. Είναι δικός μου, όχι της Χρύσας. Όπα, 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 όπα. Τι κάνεις εδώ πέρα. Πρώτη φορά να τσακώνεται για μένα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε κάτσει εδώ πάνω από μια μισή ώρα για την, για την διαφήμιση που θέλει να κάνει η Χρύσα. Για τη δουλειά της λοιπόν. Οπότε πιστεύω είμαι καλό ραντεβού. Γιατί τη βοηθάω. Σε λίγη ώρα όμως έχω την έκπληξη που δεν θα περιμένει κανένας. Είναι ιδανικά για τα νεύρα της Χρύσας και θα της αρέσει και εκείνης, πιστεύω. Αρχικά, έπειτα από φωτογράφηση πήραν και εμένα μαζί. Αυτό ναι. Νομίζω κάτι έχει να πει. Είναι έξτρα. Είναι έξτρα, είναι έξτρα. Λοιπόν. Αν δεν θέλει τις φίλες μου στο πρώτο ραντεβού, θα τον παίρνουμε. Σωστά! Σας έχω μια έκπληξη κανονισμένη τώρα. Θα σας πάω κάπου για να. Πώς να το πω τώρα. Να βγάλει τα νεύρα σας. Γιατί ξέρω ότι σαν κοπέλες τώρα και Instagrammers, influencers και τέτοια. Έχετε πολύ στρες. Μετά. Άσε τώρα, εγώ κουβαλάω πολλά νεύρα. Εγώ να δεις. Λοιπόν, ακριβώς γι' αυτό, επειδή κουβαλάτε πολλά νεύρα, έχω ετοιμάσει μια έκπληξη που θα τα βγάλετε τα νεύρα σας. Ανυπομονώ. Κάντε like, subscribe, πάρτε και το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για καινούργιο βίντεο. Κάντε share το βίντεο, κάντε και ένα σχόλιο, δωρεάν είναι. Δεν τα ζητώ όλα αυτά, αλλά τα ζήτησε εκείνη. Έχουμε φτάσει στο μοναστηράκι, είμαστε έτοιμοι για την έκπληξη των κοριτσιών. Έχω βγει double date τελικά. Για δείτε με εδώ.
final boss. Σας έφερα στο πολύ αγαπημένο μας Rage Room για να βγάλετε τα νεύρα σας. Ραγί, σιρ, γράψε χρυσά, κουκού, σιρ. Γράψε ίσον love forever. Forever, ρε. Forever. Το ραντεβού εξελίχθηκε τέλεια, για κάποιο λόγο δεν περίμενα να εξελιχθεί τόσο καλά. Εδώ έχει πάρα πολλά πράγματα για να σπάσεις, όπως αυτήν εδώ την οθόνη ή άλλα τόσο. Έχει αυτό το σίδερο και με αυτό το σίδερο μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να σπάσω μια οθόνη, μπορεί κάτι. Οπότε το έχουμε. Θέλω όλοι να σκεφτούμε ένα όνομα. Θα πω το όνομά μου, Φραγκίσκος, για τις στιγμές που δεν ήμουν παραγωγικός. Είμαι η Χρύσα, για τις στιγμές που εμπιστεύτηκα με ένα άτομα. Είμαι η Μαργέλη, πάσω αυτό εδώ για κάθε κοπέλα που νομίζω ότι μπορεί να μου πάρει το αγόρι. Είμαι ο Χρήστος και θα σπάσω αυτό εδώ πέρα το φλιτζανάκι. Όνομα. Ποιον μισείς, ένα όνομα που μισείς. Τώρα με τη Μαρκέλη, με την Κούκου, δεν έχω ιδέα. Πήγε τέλεια. Θα ξαναβγαίνεις μαζί μου. Είπες με τη Μαρκέλη, την Κούκου. Είπα, ναι, αλλά βγήκαμε μαζί όλοι, γι' αυτό. Βγήκαμε όλοι μαζί. Δεν με χαλάει. Κάντε subscribe.